Για πάμε, Μανώλη, εδώ στους αναλυτές μας. Θα δείτε κοντά μας τον κύριο Κώστα Λαύδα, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντεο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και στον κύριο Σέρβα που είναι κοντά μας, αναλυτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά. Για να δούμε τώρα, κύριε Λαύδα, εδώ είναι ο πόθος ο διακαής της Τουρκίας. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε κάπως να βγαίνει αυτή η εξίσωση που προσπαθεί η Τουρκία? Κοιτάξτε, άκουσα που ρωτούσατε όταν μπήκα στο στούντιο τον κύριο Κωστίδη, τον Μανώλη τον Κωστίδη, σε σχέση με το που είναι η απειλή. Ναι. Αυτό πρέπει να... Η δική μας απειλή. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Ναι, ναι. Εμείς ξέρουμε που είναι η απειλή. Ναι. Για την Τουρκία τι είναι η απειλή. Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ότι η Τουρκία σωστά διαβάζει, όχι ελληνική απειλή που δεν υπάρχει, συμφωνώ μαζί σας, διαβάζει τα πράγματα με όρους ισορροπίας ισχύως. Ναι. Και αυτό είναι καταρχήν λογικό, έτσι. Κάτι το οποίο από την ελληνική πλευρά λιγάκι υπάρχουν κενά. Όχι σήμερα ευτυχώς, αλλά στο παρελθόν. Ναι. Άρα βλέπει την ισορροπία ισχύω στην περιοχή, κυρίως την ενδιαφέρει για δικούς της λόγους η Ελλάδα, το Ισραήλ όπως ελέγχθη, και άρα περί αυτού πρόκειται. Και βλέπει την ισορροπία ισχύω. Ότι έχει αλλάξει. Ότι η ισορροπία ισχύω αλλάζει. Μάλιστα. Φαντάζομαι, υποθέτω, ότι οι Τούρκοι έχουν προσέξει ότι σταδιακά μπαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόρμα που λέει ότι υπάρχει δυνατότητα οι αμυντικές δαπάνες να τυχαίνουν ειδικής μεταχείρισης στον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό είναι κάτι που χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία για δικούς της λόγους. Το θέλουμε πολύ, βέβαια. Το ήθελαν πάρα πολύ και το λέγαμε από πάρα πολλά χρόνια. Αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα για πρώτη φορά το 2023. Άρα όλα αυτά σημαίνουν, με διαφορετικό τρόπο το καθένα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για την Ελλάδα και άλλες χώρες που απασχολούν την Τουρκία. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανατρέψουν την ισορροπία ισχύως. Αυτό είναι το ένα που να θυμόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι, όπως έχουμε ξαναπεί και το είπαμε και πριν τη διακήρυξη, η οποία έχει τα θετικά της, έχει και τα προβληματικά της, το είπαμε και εδώ, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η ατζέντα η τουρκική παραμένει αυτή που ήταν. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση, κατά τη γνώμη μου, και βεβαίως πρέπει κανείς να θυμάται παράλληλα ότι ενώ είναι πολύ σημαντικό για τις διαφορές να μην ακρίγνυνται, να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση που τις βλέπουμε μπροστά μας ως κρίση. Κάτι τώρα προχωράει κι όμως ταυτόχρονα. Πρέπει ταυτόχρονα ακριβώς, εάν λέμε πράγματι, όπως πολλοί λένε, ότι η Τουρκία είναι στριμωγμένη, ότι είναι σε δύσκολη θέση κλπ., να προσπαθούμε να μετατοπίσουμε κάπως και την ατζέντα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχουμε πετύχει. Κανείς δεν είναι εύκολο να το πετύχει αυτό. Νομίζω ότι ενώ αφενός η διαδικασία της διακήρυξης, ας την πούμε έτσι, μέχρι στιγμής σημαίνει πιο ήρεμα νερά, πιο ήρεμους εθέρες και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για χιλιάδες λόγους. Και αν φτάσει το καλοκαίρι έτσι που δεν το ξέρουμε καθόλου, θα ήταν σημαντικό και για τον τουρισμό και για όλα. Mm-hmm. Πολύ ωραία όλα αυτά. Δεν υπάρχει ουσιωδώς καμία μετατόπιση σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της τουρκικής ατζέντας. Δεν υπάρχει. Αυτός ο πυρήνας ατζέντας παραμένει αυτός που υπήρχε και πρέπει να θυμόμαστε παράλληλα ότι βεβαίως δημιουργείται πλέον μια δυναμική αναφορικά με το Κυπριακό, το οποίο μας αφορά πολλαπλώς και ως ελληνισμός μας αφορά, αλλά και ως εγκύτρια δύναμη. Και εκεί πρέπει να κάπως να μιλήσουμε και με τη Βρετανία. Και εκεί έχει αλλάξει στάση η Τουρκία πια. Η Τουρκία πλέον έχει σκληρύνει τη στάση της, έχει μια κατεύθυνση η οποία δεν φαίνεται με κανέναν τρόπο να μπορεί να μετατοπιστεί. Κατά συνέπεια, έχουμε μια θετική εξέλιξη. Και δεν είναι και πεδίο συζήτηση αυτό τώρα που το βάζει η Τουρκία, δεν μπορεί να συζητήσει η Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτό το περιβάλλον συζήτηση πραγματικά. Άρα έχουμε στοιχεία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα δυνατότητα για την ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό δυνητικά για το μέλλον και για μας και για άλλες χώρες. Σε περίπτωση που χρειαστεί. Ναι, χρειάζεται για την ισορροπία ισχύως έτσι κι αλλιώς. Χρειάζεται για την προβολή ισχύως. Βλέπετε τον προβληματισμό. Τελικώς θα υπάρξει η ελληνική ναυτική παρουσία. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη δύναμη εμπορικής ναυτιλίας. Τελικώς θα υπάρξει. Θα δούμε όμως αν οι ναύαρχοι θα μας πούνε ποιες είναι οι δυνατότητες οι πραγματικές, από βάση αεράμινας κτλ. Σε κάθε όμως περίπτωση. Και ο κύριος Σέμπρος μετά, υπάρχει ενδεχόμενο, ή μάλλον το ενδεχόμενο το Αιγαίο και τα νησιά, οι χάρτες που βγάζονται και μας δείχνει ο Μανώλης και μας περιγράφει να είναι κομμάτι ενός παζαριού του τουρκικού ανατολίτικου και το πραγματικό μοναδικό ενδιαφέρον τους να είναι τα κοιτάσματα, όποιος πλούτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ότι το ενεργειακό είναι Ανατολική Μεσόγειος, δεν είναι Αιγαίο, αυτό το ξέρουμε από πάρα πολλά χρόνια. Είναι κυρίως Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι Αιγαίο. Αλλά δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όσοι πιστεύουν η Τουρκία έχει κινητοποιηθεί. Δηλαδή, πιστεύουν πραγματικά οι Τούρκοι μόνο... ότι θα πάρουν τα νησιά. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο αφήγημα από το οποίο έχει από πίσω ένα πιστεύω, έχει μια ισχυρή θέση. Υπάρχει ολόκληρο καινούριο τουρκικό ιδεολογικό αφήγημα το οποίο είχε αναπτυχθεί. Σταδιακά οι Τούρκοι το βλέπουν ως φυσικό περιβάλλον διαλόγου, ας το πούμε έτσι, ότι δηλαδή υπάρχει γαλάζια πατρίδα, ότι υπάρχει ένας προσεκτικός νεοοθωμανισμός. Όλα αυτά σταδιακά παγιώνονται και πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αλλά είναι γεγονός ότι το ενεργειακό παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πάμε και στον κύριο Σέρβο. Γιατί, κύριε Σέρβο, το λέγαμε και πριν με τον Μανώλη, είναι μια. Όχι μόνο μια στρατηγική που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αυτή η αλλαγή της ισορροπίας στον αέρα.
Αυτό το λέει και το ξανά. Καθημερινά οι αναλυτές ασχολούνται μονικά με αυτό το θέμα, όπως βλέπουμε. Όλα τα τηλεπαράθυρα είναι συνεχώς αυτή η συζήτηση. Δημήτρη, έλα Μανώλη. Αυτό που αναφέρουν χαρακτηριστικά, και συγγνώμη απλά για να δώσουμε πάσα στον κύριο Σέρμπο, είναι ότι αυτό που λένε χαρακτηριστικό ότι κάθε μήνας που περνάει, κάθε μήνας είναι χειρότερος. Διότι κάθε μήνα η Ελλάδα προσθέτει στο στόλο της και άλλα μαχητικά. Δηλαδή θα έρθουν τα υπόλοιπα 4 Ραφάλ. Κάθε μήνα σχεδόν ένα ή δύο F-16 εξυγχρονίζονται. Δηλαδή σήμερα έχει διαθέτει 20, λένε. Εγώ ήξερα κάπου στα 16-17, αλλά 20 λένε. Θα πάνε μέχρι τα 80. Δηλαδή η Ελλάδα θα έχει εξυγχρονίσει 80 F-16. Θα έχει διαθέτει 24 Ραφάλ. Ενδεχομένως να εξυγχρονίσει και τα υπόλοιπα 30 μαχητικά μπλοκ 50, να τα πάει σε επίπεδα μπλοκ 52. Δηλαδή έναν μαχητικά περίπου 120-130 μαχητικά εξυγχρονισμένα. Τέταρτης γενιάς, τα οποία δεν θα διαθέτει η Τουρκία και λένε ότι αυτό άλλαζε τις ισορροπίες και με F-35 στη μέση. Πραγματικά, αυτό δεν το περίμενε κανείς, τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, γιατί προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Τι λέτε, κύριε Στρεμπό? Λοιπόν, ξέρετε λίγο τι γίνεται με την Τουρκία. Είναι πολλές φορές σαν ένα παιδί, πολύ πεισματάρικο και εγωιστής, που έχει κάνει κάποια λάθη και συνεχώς να το ρωτάς τι ακριβώς έγινε. Σου λέει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος και πετάει τον μπαλάκι κάπου αλλού. Άρα, αφενός κάνουν μια ορθή διάγνωση κατάστασης, γιατί για την Τουρκία τα F-16 είναι η ραχοκοαλιά της αεροπορίας της. Δεν τα χρειάζεται μόνο για το Αιγαίο. Η Τουρκία θέλει να επιχειρεί σε μια γεωγραφική ζώνη που αφορά Μέση Ανατολή, τι θα γίνει με το Ιράν, άλλες γεωγραφικές ζώνες. Άρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα όμως είναι να κοιτάξουν αυτό τον καθρέφτη και να πει: ρε παιδιά, εγώ τα κάνω όλα καλά. Δηλαδή, μόνο οι Αμερικανοί μου φταίνε. Η αλήθεια είναι ότι τα έχει κάνει όλα λάθος. Και τα έκανε τόσο λάθος που μια χώρα συμπαραγωγός στα F-16, μια χώρα που θα μπορούσε να είναι συμπαραγωγός στα F-35 με έναν αριθμό 100, από το ένα πρόγραμμα πετάχτηκε και από το άλλο παρακαλάει δύο και πλέον να θέλετε χρόνια. Και προφανώς ποτέ δεν θα γινόταν δεκτό από τις ΗΠΑ να αναγνωρίζουν ενωστάτους ότι καθόμαστε στο τραπέζι σαν ίσως προς ίσως, όσο αν το θέλει ο κ. Ερντογάν. Αλλά προφανώς πρώτα πρέπει να περάσει η Τουρκία το ΝΑΤΟ, το θέμα της Σουηδίας. Άρα εδώ είναι και ένα ζήτημα που σημειώνουν πολλοί αξιωματούχοι όταν κουβεντιάζουν με ανώτερους αξιωματούχους ή ακόμα και με τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν νομίζει ότι είναι ότι απλώς π.χ. σταμάτησα να λέω κάποια πράγματα για εσάς εναντίον σας. Τώρα, όλοι με λιγάλα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο business as usual. Αυτό είναι, πρέπει να το αποδείξεις. Ίσα-ίσα η Δύση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει υποσχετικό έλεγχο μια αναξιόπιστη χώρα. Σε μια σχετική σύμπλευση η Τουρκία θα κέρδιζε περισσότερα, μπορώ να σας πω, και αυτό θα μας απασχολούσε και εμάς περισσότερο. Την ίδια στιγμή όμως μια πολιτική, τα θέλω όλα, τα θέλω τώρα, αφενός αξιοποιεί κάποια κενά. Ένας μαχητικός Τούρκος πρόεδρος που έχει διαπραγματευτεί, αλλά προσέξτε, διαπραγματεύεται για να πάρει κάποια πράγματα από εμάς, βλέπει δυτικό σύστημα ασφαλείας, για να αυτονομηθεί ακόμα περισσότερο από τη Δύση. Άρα πλέον όλοι είναι περισσότερο υποψιασμένοι. Δεν κάνει η Τουρκία την αυτοκριτική της ότι πρέπει να αλλάξει. Και αυτά θα τα βρει μπροστά της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ξέρετε, ζητάει υψηλό διάλογο. Ωραία. Πάει, συζητάει με επιτρόπους, με υπουργούς, θα θέλει να τα πει με τους αρχηγούς. Και λέει πάλι τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μια μεγάλη δύναμη στρατηγικά, ήδη με πέραντε. Δεν αρκεί να κατεβάσεις στροφές όπως έχεις κάνει με την Ελλάδα. Το Κυπριακό θα το βρει μπροστά της στην Τελωνιακή Ένωση. Και από τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και στην αναβάθμιση. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λάβδα ότι το 24 για μας είναι έτος ορόσημο για να ξαναπιάσουμε το νήμα των διαπραγματεύσεων. Άρα, μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει κάπως και στην Ελλάδα, ότι δεν είναι απέναντι ο καλοδουλεμένος υπολογιστής που τα κάνει, αν θέλετε, όλα αυτά. Κάνει και λάθη η Τουρκία. Και ξαντανακλάσεως, βέβαια, ωφεληθήκαμε κι εμείς σε πολλά. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, και αυτό να το κλείσουμε. Πάρει δεν πάρει η Τουρκία τα F-16. Πείτε ότι τα παίρνει τα F-16. Για μας το σημαντικό είναι να διατηρούμε ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα και όσο διάστημα η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά. Άλλο τελεία, γιατί υπάρχει κάτι σε εξέλιξη το οποίο αξίζει να το δούμε και αφορά στην αμυγός στρατηγική επιχειρότητα. Είναι στο τηλεφωνικό κύριο του ΕΦΚΑ στο 1555 ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας, και συνομιλεί με συνταξιούχους. Να ακούσουμε λιγάκι, ο Δημήτρης Μπασαξική. Φυσικά, ό,τι άλλο χρειαστείτε, η γραμμή μας 1555 είναι 24ωρη και ατελώς μπορείτε να μας συμβουλευτείτε, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Και να γνωρίζετε ότι είστε πολύ τυχεροί, διότι είναι 1555.
Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία του 1555. Είναι ο υπουργός αυτή τη στιγμή. Έγινε η πρώτη πιλωτική κλίση ουσιαστικά για την ενημέρωση ενός ανθρώπου ο οποίος πλησιάζει στην συνταξιοδότησή του. Και θέλει πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος δίνει αναλυτικές πληροφορίες. Λέει ότι είναι εδώ και ο υπουργός. Δεν ακούσουμε λίγο στο κλείδιμο. Είναι δίπλα μου ο κύριος υπουργός. Θα ήθελα να σας πει δύο λόγια. Μισό λεπτό παρακαλώ. Εσύ τώρα υπουργός. Ναι, ναι. Τον υπουργό να συνομιλεί με τον λόγο. Για να δούμε. Να βάλει τα ακουστικά. Συναδεινού Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε η πρώτη υποψήφια συνταξιούχος που παίρνουμε εμείς τηλέφωνο από το 1555 για να την ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνει για να πάρει τη σύνταξή της γρήγορα. Η τιμή είναι δική μου. Και χαίρομαι που το πρώτο τηλέφωνο έτυχε να είναι στο Υπουργείο Υγείας, ένα Υπουργείο που αγαπώ πολύ. Καλές γιορτές. Να χαίρεστε και ο γένειά σας. Καλές γιορτές. Ναι. Να είστε καλά, γεια. Ναι. Ωραία. Ναι, πάρα μας κάνει και μια ενημερώ. Καλημέρα στην ακούσουμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ζήσαμε μια πολύ, πιστεύω, ιστορική στιγμή. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει ο πολίτης να κυνηγάει το κράτος και το κράτος συνήθως να ταλαιπωρεί τον πολίτη με διάφορες διαδικασίες. Σήμερα παρακολουθείτε live την πρώτη φορά που το κράτος πήγε στον πολίτη. Ο ΕΦΚΑ από εδώ και πώς θα πηγαίνει οι συμπολίτες μας, αντί να περιμένουμε εμείς οι συμπολίτες μας να προσπαθούν να βρουν την άκρη με τη σύνταξή τους. Η πρωτοβουλία την οποία εγκαινιάζουμε από σήμερα έχει τον εξής χαρακτήρα. Να ενημερώσουμε μέσω του 1555 όλους τους ανθρώπους που αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το επόμενο εξάμηνο, ώστε να είναι ενήμεροι για το ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν κάνει προπαρασκευαστικά, ώστε να μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους γρήγορα, ώστε όταν κάνουν την αίτηση να πάρουν τη σύνταξη ή δυνατόν μέσα στις πρώτες μέρες. Να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου. Θέλω επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ τον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη. Είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές δηλώσεις κυβερνήσεως. Είχα παραλάβει τότε τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις στο ύψος περίπου των 35.000 και είχα θέσει ένα. Τότε φαινόταν πολύ φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε τέλος του χρόνου στους 25.000, να πάμε κάτω από το 30% σε εκκρεμότητες. Χθες πέσαμε κάτω από τις 25.000, θα κλείσουμε δηλαδή 24.000 κάτι, σε μία μείωση άνω του 30% μέσα σε 6 μήνες που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, χθες είχαμε άλλη μια πολύ μεγάλη πρωτιά, μόνο το χθεσινό 24ωρο. Και μετά την ψήφιση του νόμου του προθεσινού στη Βουλή που μας έλυσε τα χέρια, με μια ειδική νομοθετική διάταξη, εκδώσαμε σε ένα 24ωρο 11.000 επικουρικές συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου ήταν περίπου 65.000 και σήμερα είναι στις 30.000. Είναι κάτω από το 50% η μείωση και των επικουρικών συντάξεων. Μάλιστα. Ακούσα τον κύριο Γεωργιάδη, είναι αυτό που αλλάζει. Ο ΕΦΚΑ τώρα παίρνει το συνταξιούχο του, λέει καλημέρα σας. Σε λίγο καιρό βγαίνετε στη σύνταξη να σας πούμε τι θα κάνετε για να πάρετε την πάρετε πολύ γρήγορα. Μακάρι όλο αυτό να είναι έτσι ακριβώς. Βέβαια αυτό τώρα θα το πάρει η σάτυρα και θα βάλει δίπλα το Σιμίτη. Ναι, που θα λέει. Και πάει στο ΙΚΑ, λέει Σιμίτης ο Πρωθυπουργός. Γεια σας, Κώστα. Ανέλπιστο λέει η άλλη εποχή. Κώστα Σιμίτης ο Πρωθυπουργός. Κώστα Σιμίτης ο Πρωθυπουργός. Το θυμάσαι. Αυτό θα γίνει 100-0. Νομίζω τον ψάχνει ακόμα η κυρία. Το Σιμίτη. Ας ελπίσουμε να δείχνει το ίδιο με τον κύριο Γιώργιάδη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα για λίγο ακόμα σε αυτόν τον καμβά όπως τον αρχίσαμε, κύριε Λάβδα, σε σχέση με τα εξοπλιστικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, αν η Τουρκία μπορεί να προχωρήσει στην απελευθέρωση της Σουηδίας, τέλος πάντων, στο να πει το ναι. Πιστεύετε θα το κάνει το βήμα αυτό, ώστε να ξευμενήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και θα δούμε τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Γιατί ο Μενέντες έφυγε, αλλά το Κογκρέσο δεν ήταν μόνο ο Μενέντες. Έτσι τουλάχιστον βλέπουμε τα πράγματα σήμερα. Προφανώς όχι. Η Τουρκία επιμένει σε αυτή την πολιτική. Τελικώς νομίζω, ως προς τη Σουηδία, η Εθνοσυνέλευση, την οποία έχει την πλειοψηφία ο Ερντογάν και οι σύμμαχοί του, τελικώς κάποια στιγμή θα πούν το ναι. Το θέμα είναι πότε, υπό ποιους όρους, ποιες συνθήκες κτλ. Μην ξεχνάτε από την άλλη μεριά ότι υπάρχει αυτή η παραδοξότητα λόγω των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, ότι η Ελλάδα έχει κάνει ένα μεγάλο άλμα μετά το 2020. Αυτό οφείλουμε να το λέμε.
και έχει σαφώς αναδιατάξει την ισορροπία ισχύως. Αυτό βλέπουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και όχι άμεση απειλή. Άλλο πράγμα ισορροπία ισχύως, άλλο επίλυες. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι ο σχεδιασμός για το ναυτικό, για παράδειγμα, ελληνικό, το 2020, όταν κατάλαβαν και οι πλέον αφελείς ότι υπάρχει απειλή, ήταν με βάση το ΚΙΣΕΑ τότε 18 βασικές μάχημες μονάδες επιφανείας. Ναι. Δηλαδή λέγανε 12 φρεγάτες, 6 κορβέτες ή 14-4 ή κάτι τέτοιο. Αλλάζει. Αν λάβετε υπόψη σας, είναι σπουδαία υπόθεση οι τρεις Μπελαρά οι οποίες θα έρθουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να λέγεται αυτό. Πρέπει να δούμε πώς ήταν η κατάσταση πριν το 19 και πώς μετά για να είμαστε σωστοί και ακριβοδίκαιοι. Από την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι οι τύπου S φρεγάτες σταδιακά θα αρχίσουν να παροπλίζονται και έχουμε 9 τέτοιες, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω 9, ναι. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει μια αναταραχή και ένα κενό, το οποίο δεν είμαι καθόλου βέβαιος πως θα καλυφθεί μόνο με τις τρεις εξαιρετικές γαλλικές Μπελαρά, και αν δεν χρειάζεται μια τέταρτη ή κάποιες κορβέτες κτλ. Άρα είμαστε σε κρίσιμη φάση, πράγματι το 24, υπάρχει μια εμβολία. Και πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση και όχι με μια αντίληψη ότι ξέρετε, η ισορροπία ισχύως αποκαταστάθηκε, είμαστε και ακόμα καλύτερα που σε μερικά είμαστε ευτυχώς. Και άρα θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Μην υπάρξει εφησυχασμός. Μην υπάρξει εφησυχασμός με δύο λόγια. Πάμε και στο άλλο θέμα. Πάμε και στην ελληνική φρεγάτα που στέλνουμε, κύριε Σέρμπο, να πάρουμε το δικό σας σχόλιο που αποφάσισε η Ελλάδα να εντάξει στην διεθνή δύναμη που θα αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σωστά το κάνει η Ελλάδα αυτό. Απολύτως ορθίως επιβεβλημένη απόφαση, θα σας έλεγα. Πρώτον, αφορά εθνικά γεωπολιτικό μας. Αφορά εθνικά γεωπολιτικό μας συμφέροντα. Πέρα ότι η Ελλάδα, το ρόλο που έχει, έτσι, τον εξαιρετικά πρωταγωνιστικό στην ποντοπόρο ναυτιλία, πέρα ότι τις σημειοκρίσιμες θαλάσσιες ζώνες, αλλά επαναλαμβάνω και το γεωπολιτικό της όλης ιστορίας. Και επειδή ενδεχομένως και πάλι θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Προσέξτε. Ήδη, ναι, να σας πω όμως, κύριε Οικονόμου, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να λέμε και επιχειρηματολογούμε γι' αυτό οι περισσότεροι ότι η Ελλάδα, ειδικά σκεφτείτε την Ελλάδα που ήταν πριν από μερικά χρόνια και που βρίσκεται τώρα όσον αφορά τη θέση και το ρόλο της στην αρχιτεκτονική ασφάλειας, περισσότερο αναβαθμισμένη, μακάρι να πάμε και για το κάτι παραπέρα. Μεταξύ άλλων και ως ανάσχεση της Τουρκίας, αλλά όχι μόνο. Και την ίδια στιγμή να νομίζω ότι έχεις μόνο περισσότερα δικαιώματα, αλλά χωρίς περισσότερες υποχρεώσεις. Mm. Λοιπόν, ξέρετε, τους τζάμπα μάγκες δεν τους παίζει κανείς. Mm-hmm. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι πολλές φορές γκρινιάζουν μετά και λένε πού είναι η Δύση, δεν μας βοήθησαν. Συγγνώμη, θα πω κάτι πολύ ρεαλιστικό. Πέρα από τα αξιακά και όλα αυτά που συζητάμε, η αλληλεγγύη παραμένει και νόμισμα εξαργυρώσιμο στη διεθνή πολιτική. Πρέπει να δώσεις και να πάρεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, αν θέλετε, ελληνικό αποτύπωμα, ειδικά σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αυτά είναι πράγματα που στο παρελθόν τα έκανε πολύ έντονα η Τουρκία. Και όταν εμείς φωνάζαμε και στο ΝΑΤΟ πολλές φορές, λέγανε πολύ: κοιτάξτε πού πάνε αυτοί, κοιτάξτε με τι συμμετέχουν και κοιτάξτε, αν θέλετε, πού είστε εσείς. Λυπάμαι, αλλά πλέον από εδώ και πέρα πρέπει και εμείς να κάνουμε, αν θέλετε, περισσότερα πράγματα. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, ειδικά όταν αφορά και έναν από το πυρήνα, όχι μόνο της ήπιας ισχύος μας, που διαχέεται σε πολλά επίπεδα, που αφορά την ναυτιλία. Και μεταξύ άλλων, αυτή η ιστορία αφορά εφοδιαστικές αλυσίδες, ανάσχεση πιθανού αυξημένου κόστους και μεταφορικού. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε αυτή να την επιστολή και να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι, θα ακουστεί λίγο λαϊκό, δεν θέλω να είναι σεξιστικό, αλλά τα μεταξωτά εσώρουχα προϋποθέτουν και επιδέξια οπίσθια. Εντάξει, οπότε αυτή είναι η πολιτική και αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Περισσότερο ενεργητική, αξιόπιστη. Αυτό έχασε η Τουρκία. Είναι μια αναξιόπιστη χώρα σήμερα για τη Δύση. Και αυτά όλα για να είμαστε και περισσότερο διεκδικητικοί πρωτίστως ενεργητικοί. Κλείνουμε με τον κύριο Λάβδα με μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Ναι, είναι απολύτως σαφές ότι χρειάζεται παρουσία. Θα μας πούν οι ναύαρχοι βεβαίως, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να σταλεί αυτό ή το άλλο πλοίο. Είναι θέματα άμυνας, είναι μια δύσκολη αποστολή. Ναι. Ότι είναι αυτονόητο να πω απλά ότι την ημέρα που ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε τις πρώτες χώρες, είχα τουιτάρει το αυτονόητο ότι η Ελλάδα με την εμπορική ναυτιλία πού είναι. Και βλέπω με χαρά ότι θα υπάρχει εκεί. Το πώς θα εκπροσωπηθεί, ελπίζω ότι θα περάσει μέσα από την βάσανο της σκέψης των αρχηγών, των αρχηγού του στόλου κτλ. Και του ναυτικού. Ναι. Όλοι πρέπει να το δουν γιατί είναι σοβαρή αποστολή. Δεν γνωρίζω, δεν το λέω έτσι. Δεν γνωρίζω πράγματι τις δυνατότητες αεράμινας. Και το που ακριβώς σε ποια ζώνη θα επιχειρήσει. Προφανώς. Όλο αυτό είναι ένα θέμα κρίσιμο, τεχνικό, αλλά κρίσιμο. Ναι. Αλλά σαφώς ναι, σαφώς ναι. Ξαναλέω, Twitter την πρώτη μέρα ρώτησα πού είναι η Ελλάδα. Είναι προφανές αυτό. Με όποιους κινδύνους μπορεί να έχει. Μα προφανώς υπάρχουν κινδύνοι. Το θέμα είναι να είναι κανείς επαγγελματίας, ενώ οι ενόπλες δυνάμεις που είναι. Πολεμικό ναυτικό είναι περίφημο. Από εκεί και ύστερα πρέπει να γίνει μια τεχνική αποτίμηση προσεκτική.
Ποιο είναι το κατάλληλο πλοίο, σε ποια ζώνη βεβαίως. Αυτό το κρίνουν αυτοί που ξέρουν. Τον ειδικό. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα. Για πάμε τώρα στον συνάδελφο Χρήστο Στρατουλάκο. Για ένα άγριο περιστατικό. Είχαμε ένα σκληρό περιστατικό, όντως στα διόδια. Θα μας πει ο Χρήστος τι έχει συμβεί.